Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Με τη δουλειά κατακτώνται όλα. Μόνο με δουλειά. Με ειρήνη, με αγάπη και τον αντίπαλό σας. Μέσα στο γήπεδο θα είμαστε αντίπαλοι, εκτός του γήπεδου είμαστε φίλοι. Έτσι, για να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι ο αθλητισμός είναι που δημιουργεί την αγάπη. Καταλύει τους πολέμους, φέρνει την ειρήνη. Σας εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά και με όλη την αγάπη και όλον το κουράγιο να πάμε μπροστά και να κατακτήσουμε, αν μπορούμε και αν θέλει και ο Θεός και η δύναμη δικιά σας το επιτρέπει, το πρωτάθλημα. Να είστε καλά. Συμμετέχω σε μια προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Αναγέννησης. Πέρυσι, όπως όλοι γνωρίζουμε, πήγε πάρα πολύ καλά και όπως είπε και ο coach, φέτος προσδοκούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Θέλουμε στην Ιερά Πέτρα να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομάδα η οποία θα ανταποκριθεί προς τις προσδοκίες των φιλάθρων και πιστεύουμε ότι φέτος ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια. Πρώτα ο Θεός, μετά η προσπάθεια η δικιά μας, των παιδιών όλων, να κατακτήσουμε αν μπορέσουμε το πρωτάθλημα. Ο στόχος μας είναι αυτός. Όμως στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό βάζεις ένα στόχο, αλλά όμως εάν δεν τον πετύχεις, δεν χάθηκε ο κόσμος, κάνεις πρωταθλητισμό, κάνεις αθλητισμό και από εκεί και πέρα ό,τι ευλογήσει ο Θεός και ό,τι μπορέσουμε. Το ρόστερ έχει κλείσει ή θα έχουμε προσθήκες? Μία προσθήκη προσδοκούμε ακόμα και βλέποντας και κάνοντας το Δεκέμβρη, εφόσον η πορεία μας θα είναι καλή, θα προσθέσουμε ακόμα περισσότερους και θα γίνουμε ακόμα πιο δυνατή ομάδα. Υγεία. Πρώτα απ' όλα υγεία, προσπάθεια, δουλειά και αγάπη. Πέρυσι είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία, με λίγο ρόστερ, λίγες επιλογές. Φέτο έχει ενισχυθεί η ομάδα σε όλες τις θέσεις εκείνους που είχε πρόβλημα. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών. Έχουμε πάρα πολλές λύσεις, έχουμε αξιόλογους παίχτες οι οποίοι πιστεύω ότι όταν δώσουν εκείνα που μπορούν, διότι εκεί είναι το και το πρόβλημα, ο παίχτης να αποδώσει και να προσφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τα παιδιά μπορούν. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή εκπροσώπηση της Ιερά Πέτρας, η παρουσία μας θα είναι αισθητή θα λέγαμε και ίσως μπορούμε και να κάνουμε ένα βήμα ακόμα πιο πάνω, ένα σκαλοπάτι. Έχουμε και παιδιά τα οποία έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά και μπορούν και αυτά τα παιδιά να παίξουν και σε μεγαλύτερες κατηγορίες και το εύχομαι. Η μέσος όρος ηλικίας της ομάδας είναι πάρα πολύ μικρός. Ακούσαμε ότι θα έχουμε μια προσθήκη ακόμα και κλείνει το ρόστερ. Είστε ικανοποιημένος? Ναι, οπωσδήποτε. Περιμένουμε ένα ποδοσφαιριστή ακόμα, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μεγάλη προσωπικότητα στην ομάδα, γιατί είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Είναι μικρός, 24 χρονών, 23, 25 εκεί πρέπει να είναι. Και αυτός ο παίκτης πιστεύω ότι θα συμπληρώσει το ρόστερ, δεν έχουμε καμιά άλλη, γιατί έχει συμπληρωθεί το ρόστερ. Η θέση που παίζει? Αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Έχουμε κλείσει περίπου μία εβδομάδα προπονήσεις, τα παιδιά έχουν όρεξη, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, εξάλλου αυτό είναι και το σλόγγαν το δικό μας και πιστεύω ότι πάμε καλά. Δηλαδή τα παιδιά έχουν όρεξη, ανταποκρίνονται. Βλέπω ένα πείσμα, βλέπω μια δίψα, βλέπω μια όρεξη που πιστεύω ότι οφείλεται πάρα πολύ αυτό και στην καινούργια διοίκηση με τον Γιούλιο Αντωνιωτάκη, έχει επιδράσει ψυχολογικά στους προσφέστες. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Οι μεταγραφές μας περίπου φτάνουν στις 11 με 12, εκ των οποίων οι δύο είναι εκτός Κρήτης. Όλα τα άλλα είναι παιδιά από την Κρήτη, είναι ένας από το Ρέθυμνο και όλα τα άλλα είναι παιδιά από τον Ομό. Δηλαδή οι ισορροπίες δεν έχουν χαλάσει στην ομάδα μας.